Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Φιλοθέης Ψυχικού της Νέας Δημοκρατίας διοργανώνουν την εκδήλωση «Εθνική Ανάπτυξη, Κοινωνική Συνοχή, Δημόσια Ασφάλεια, οι όψεις της Ελλάδας που οραματιζόμαστε», με ομιλητές τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη, τον Βασίλη Κορκίδη, Πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και τη Γραμματέα Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος, Ζωή Ράπτη. Γιατί έχουμε ακούσει πολλές γενικότητες και από αυτά τα οποία ακούμε συνήθως τίποτα δεν γίνεται. Λοιπόν, σε βάθος δεκαετίας θα πρέπει η ανάπτυξη να γυρίσει σε ρυθμούς 4%, το χρέος μας να μειωθεί δραστικά, να δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια 700.000 εργασίας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και τους νέους στη χώρα μας. Επίσης, να δοθεί αυτό το μήνυμα να γυρίσουν και Έλληνες του εξωτερικού και επιστήμονες στην πατρίδα. Και επιτέλους να βάλει ένα τέλος σε αυτή την υπερφορολόγηση. Μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την τοποθέτησή σας σήμερα. Νομίζω ότι θα ήθελα πολύ να πω πιο ευχάριστα πράγματα από αυτά που είπα σήμερα. Μακάρι οι δείκτες και οι αριθμοί να ήταν πιο αισιόδοξοι, αν θέλετε. Όμως πρέπει να λέμε τη σκληρή πραγματικότητα για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίζουμε και ρεαλιστικά. Θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε πού είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και κατ' επέκταση της κοινωνίας για να μπορέσουμε αυτά τα οποία προτείνουμε να είναι αποτελεσματικά. Σταθήκατε πολύ στο θέμα της ανάπτυξης, σε αυτό που είναι να γίνει από εδώ και πέρα. Πιστεύετε ότι η πολιτική της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή αποτελεί μια τροχοπέδη τόσο στην ανάπτυξη αλλά όσο και στην εισρωή κεφαλαίων στη χώρα? Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το επιχειρηματικό περιβάλλον δεν είναι φιλικό προς την, αν θέλετε, την μικρομεσαία, την ελληνική επιχείρηση. Πρέπει να βελτιωθεί. Υπάρχει μια υπερφορολόγηση που ασφαλώς είναι, αν θέλετε, μια πολιτική της κυβέρνησης. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να μειωθούν οι φόροι για τις επιχειρήσεις, να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, να αρχίσουν οι τράπεζες να λειτουργούν ως τράπεζες και να δώσουν ρευστότητα στην αγορά για να μπορέσουμε πραγματικά να επιδιώξουμε την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνη της, παρά μόνο με ορισμένες προϋποθέσεις. Θέλει κλίμα και χρήμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Η κρίση είχε άλλη μια πολύ σοβαρή συνέπεια για την ελληνική κοινωνία. Έχει διωγγώσει αυτές τις οικονομικές ανισότητες και έχει προκαλέσει την αποστροφή πάρα πολλών συμπολιτών μας από την πολιτική διαδικασία. Τι έχει κάνει? Έχει οδηγήσει είτε στην άκρα δεξιά, είτε στην άκρα αριστερά τους πολίτες, είτε ακόμα χειρότερα στην αποχή. Θυμίζω ότι εδώ στο Δήμο μας, τον Οκτώβριο του 2015 που έγιναν οι εκλογές, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αποχή. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όποιος δεν πάει να ψηφίσει, ευνοεί ουσιαστικά ένα κακό αποτέλεσμα. Πώς λοιπόν μπορεί αυτή η αρνητική εξέλιξη να ανατραπεί? Η απάντηση είναι μόνο με συγκεκριμένες πολιτικές, τις οποίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις έχει εξαγγείλει. Τις έχει εξαγγείλει και από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, αλλά και από ειδικές ημερίδες που έχει κάνει για την αντιμετώπιση, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση της φτώχειας των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Μαζί μας έχουμε τη Ζωή Ράπτη, Γραμματέα Σχέσεων Κοινωνίων Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Συγχαρητήρια για μια ωραία εκδήλωση και τους εξαιρετικούς ομιλητές. Από τη δική σας θέση όμως, στη γραμματεία, θέλουμε να μας πείτε πώς αντιλαμβάνεστε τόσο το πώς δέχεται η κοινωνία όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα και ποιες είναι οι αντοχές της, τόσο όσον αφορά την αστική τάξη, αλλά κυρίως τις πιο αδύναμες ομάδες. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι έχει μειωθεί το εισόδημα όλων των Ελλήνων. Στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει αυξηθεί η φορολογία, έχουν μειωθεί οι συντάξεις, έχουν αυξηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, δεν δίνονται συντάξεις και δεν εκδίδονται συντάξεις στους νέους συνταξιούχους, με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε να περνάει πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περνούσε τα προηγούμενα χρόνια η κοινωνία μας. Εκείνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία λέει είναι ότι πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Και το λέω αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε και δεν έφερε καμία επένδυση αυτά τα χρόνια για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Αυτό υπάρχει ως πρόγραμμα και θα εφαρμοστεί όταν η Νέα Δημοκρατία θα γίνει κυβέρνηση. Επίσης, πρέπει οι νέοι κάτω των 35 να έχουν μια επανακατάρτιση με πρόγραμμα ουσιαστικά ενίσχυσης δεξιοτήτων για να έχουμε ενίσχυση με τους υπολογιστές.
Πέραν αυτού, εκείνο το οποίο πρέπει να ενισχυθεί είναι η οικογένεια, γιατί το δημογραφικό πρόβλημα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει σήμερα η χώρα. Δεν θα έχουμε ούτε ασφαλισμένους να ασφαλίζονται, ούτε συντάξεις φυσικά να εκδίδονται, αν δεν έχουμε γεννήσεις. Σε αυτό η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει το ΜΕΣ και έχει πει ότι θα δώσει 1.000 ευρώ αφορολόγητο για κάθε παιδί που γεννιέται. Όπως επίσης έχει δεσμευτεί ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης για ολοήμερα σχολεία με σχολικά γεύματα εξασφαλισμένα και όλα τα παιδιά εντός παιδικών σταθμών ή αλλιώς με μια ενίσχυση με ένα κουπόνι της τάξης των 180 ευρώ για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Αυτά είναι κάποια από τα μέτρα τα οποία η Νέα Δημοκρατία, με τα οποία η Νέα Δημοκρατία θέλει να ενισχύσει την κοινωνία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω τώρα. Θέλω να ξέρετε ότι αν δεν γίνουν εκλογές γρήγορα, η Νέα Δημοκρατία ήδη ζητά εκλογές. Διότι καταλαβαίνουμε ότι οι αγορές πλέον δεν πρόκειται να χαριστούν στην Ελλάδα και υπάρχει ένα σημείο χρονικό στον ορίζοντα που μετά θα αρχίσει η συζήτηση τι θα κάνει η Ελλάδα όταν θα τη τελειώσει το μαξιλάρι. Και όταν θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση αγορές, να ξέρετε, το επιτόκιο θα πηγαίνει μόνο προς τα πάνω. Το λέω γιατί ο κύριος Τσίπρας, επειδή παραμένει ο ίδιος αμόρφωτος και αγράμματος από όταν ξεκίνησε, όταν πήγε λέει την αλήθεια. Ένας άνθρωπος που πήγε το τότε 5 χρόνια στο Πολυτεχνείο και λέει άλλαξα απόψεις, έκανα στροφή 360 μοιρών και μόνο που το λέει, δηλαδή δεν έχει καταλάβει ότι 360 μοίρες δεν είναι αντιστροφή των θέσεών του, είναι οι μοίρες της κολοτούμπας, είναι η επιστροφή στη θέση από που ξεκίνησες. Ένα που είναι 5 χρόνια στο Πολυτεχνείο μπορεί να μην καταλάβει αυτό. Το καταλάβει εγώ από το ιστορικό αρχαιολογικό. Από την εκδήλωση που διοργάνωσε η Γραμματεία Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος και η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Φιλοθέης Ψυχικού της Νέας Δημοκρατίας για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.